Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Μια χαρά εσύ. Μια χαρά. Είπε χθες ο κύριος Ρίτς στο τέλος ότι ήταν πολύ περίεργο παιχνίδι, γιατί εγώ δεν ήξερα τους παίχτες και οι παίχτες δεν ξέρουν εμένα. Είναι τόσο έτσι, εντυπωσιακό όσο ακούγεται. Ναι, σίγουρα με τον coach δουλεύουμε τις τελευταίες 3-4 μέρες. Και εμείς προσπαθούμε να το μάθουμε καλά και ο προπονητής προσπαθεί να μάθει κάθε παίχτη πώς ανταποκρίνεται μέσα στους προπονητές και στους αγώνες. Έχεις δει κάτι έτσι ιδιαίτερο από τη δική του φιλοσοφία, την προπόνησή του, κάτι που σου κάνει μια πρώτη εντύπωση? Εντάξει, ο συγκεκριμένος προπονητής κάθε μέρα στο γήπεδο προσπαθεί να δουλεύει την ομάδα όσο πιο σκληρά γίνεται και είναι στιγμές που μιλάει με κάθε έναν παίχτη προσωπικά για να τον πει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος και να το διορθώσει σε πολλά πράγματα μέσα στην προπόνηση. Δεν πάβει να διανύεται ένα στάδιο γνωριμίας ουσιαστικά, έτσι. Αυτό που έγραψε και εκείνος, αυτό που μας λες και εσύ. Ναι, σίγουρα και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να η ομάδα να γνωριστεί ακόμα καλύτερα και η ομάδα του πρώτη και προγραμματίσουμε τους παίχτες και να βγάλουμε το καλύτερο μας αυτό μέσα στα παιχνίδια. Θα έλεγες, Γιάννη, ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν εύκολο, το έκανε ο ΠΑΟΚ πιο εύκολο κόντρα σε μια από τις ομάδες που, εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ? Σίγουρα, κάθε παιχνίδι πρέπει να παίζουμε δυνατά για να το κάνουμε εμείς εύκολο. Ναι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, αλλά αν εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο, πιστεύω ότι όλα θα είναι πιο εύκολα για εμάς. Παιχνίδι και με κόσμο στο γήπεδο αρκετό, και από τις δύο ομάδες και με κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό βέβαια δεν σου κάνει καμία ιδιαίτερη έκπληξη, προφανώς. Εντάξει, ότι και στην Πάτρα ο ΠΑΟΚ έχει κόσμο. Παντού πιστεύω ότι όποιαν παίζουμε, αν είχε τη δυνατότητα ο κόσμος να έρθει, θα ερχότανε. Ναι, γιατί έχει κόσμο και στην Πάτρα, έχει κόσμο και στην Αλεξανδρούπολη, κόσμο και στην Ορεστιάδα, ξέρω εγώ, παλιότερα, κόσμο και στην Κρήτη, αν παίζετε, θα είχε. Παντού. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και στην Αθήνα αύριο μεθαύριο, αν θα παίξουμε, αν μπορούσαν να έρθουν τα παιδιά, πιστεύω θα σε κάθε παιχνίδι θα βρισκόταν δίπλα μας. Γιάννη, αν εξαιρέσεις έτσι ένα σετ το οποίο έδειξε ο ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται, μας έδωσε την εντύπωση χθες ο ΠΑΟΚ ότι ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση, άσχετα αν είχε έναν προπονητή ο οποίος μετρούσε μέρες στον πάγκο. Προσωπική άποψη, σε τι κατάσταση, σε τι επίπεδο, αν θέλεις, ποσοστό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ετοιμότητας? Κοίτα, η ομάδα βρίσκεται σε ένα καλό στάδιο ετοιμότητας. Σίγουρα η ομάδα έχει ακόμα περισσότερα να δώσει. Εντάξει, σίγουρα είναι η δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα τόσο καιρό δούλευε με έναν άλλο προπονητή. Εντάξει, ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα με τον κύριο Ρίτση πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει τον πραγματικό της αυτό και από παιχνίδι σε παιχνίδι θα βγάλει ακόμα καλύτερα στοιχεία και πιστεύω ότι την άλλη Δευτέρα με την έδρα μας η ομάδα θα είναι ακόμα πιο έτοιμη. Πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα να τελειώνει με ένα προπονητή τη σεζόν επιτυχημένα, να ξεκινάει για λίγες εβδομάδες και να έχουμε αμέσως αλλαγή προπονητή? Πώς το βιώσατε? Τώρα δεν ξέρω αν θες να πάρεις θέση. Παρουσιάστηκαν κάποια πράγματα για σχέση τα λοιπά. Σε ρωτάω ως αθλητής, πόσο δύσκολο είναι αυτό το οποίο έγινε στην αρχή της χρονιάς? Σίγουρα αυτό το να αλλάζουν οι προπονητές σίγουρα είναι δύσκολο για τους παίκτες, γιατί συνηθίζουν σε μια συγκεκριμένη δουλειά, πρέπει να μετά συνηθίσουν σε μια άλλη δουλειά ενός και ενός προπονητή. Εντάξει, όμως όπως φάνηκε τα πράγματα, η αλλαγή έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Και σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην χάσει πολύ χρόνο η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Παίρνεις θέση, είναι η δική σου άποψη και τα βιώνεις καλά και λες ότι έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Το θέτεις από πλευράς συνεργασίας ομάδας προπονητή και σχέσεων? Γενικώς το θέτω. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά γενικώς έπρεπε να γίνει μια αλλαγή για να πάρει και η ομάδα τα πάνω της. Γιατί κάποια διαστήματα υπήρχαν κάποια θέματα ότι η ομάδα
δεν είχε την όρεξη που έπρεπε να έχει σαν πρωταθλητής. Για ένα τεράστια αποτυχία ο αποκλεισμός από το Link Cup και τη συνέχεια. Κοίτα, το έχω πει και άλλες φορές ότι όταν βρίσκεσαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ και κάνεις και αναγκαστικά πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει κάθε παιχνίδι, κάθε Final Four που χάνεις για μας θεωρείται αποτυχία. Ναι. Τι να περιμένουμε και μέσα... Πόσο μια αποτυχία με μια ομάδα που ήταν, χωρίς να υποτιμήσω τον Αλεξανδρούπολη, που ήταν εντάξει, μια ομάδα σχετικά εύκολη για εμάς. Ναι, ναι. Και πάλι χωρίς να τους υποτιμήσω. Παίξαν όμως καλύτερα από εμάς, αυτό μπορούμε να το πούμε. Ναι. Τι χρονιά να περιμένουμε. Έχει το πρωτάθλημα στο οποίο θα μας πεις και από όλα τα στοιχεία αν θα είναι πάλι πρωτάθλημα για δύο, αν θα κάνετε και οι δύο όλες τις νίκες και θα παιχθεί πρωτιά μεταξύ σας με τον Ολυμπιακό. Θα έχει Ευρώπη κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ. Τι να περιμένουμε. Θα περιμένουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Για μένα προσωπικά οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν είναι τέσσερις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, το Βαρχάτι και η Σύρος. Εντάξει, αλλά όπως έχω πει, ότι με σωστή δουλειά και με μεγάλη υπομονή εμείς πιστεύω ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα βρισκόμαστε στον τελικό του πρωταθλήματος. Με μεγάλη υπομονή το λες προφανώς, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες στιγμές ίσως να μην σας υπολόγιζαν, κάποιες στιγμές ίσως να παρουσιαστεί κατός μεγάλο outsider, αλλά στο τέλος εσείς γελούσατε. Ναι, στο τέλος, ότι είναι, εντάξει, πλέον έτσι όπως έχει υποδειχθεί το πρωτάθλημα, ότι είναι στα play-off. Δηλαδή και πρώτος να τερματίσεις, και τέταρτος να τερματίσεις, και τρίτος να τερματίσεις. Έχουμε δείξει ότι σε όποια θέση να τερματίσουν, ότι αν έχουμε υπομονή μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Ως αθλητής του ΠΑΟΚ και αν θες και ως Έλληνας αθλητής, συζητάτε μεταξύ σας όλο αυτό το σκηνικό που έγινε με τους ξένους και τις αποφάσεις που μάλλον άλλαξαν τελευταία στιγμή με την ομάδα σου, αν θες να καταγγέλει και μεθοδεύσει κτλ. Σίγουρα υπήρχε πολύ έντονη συζήτηση, αλλά από ό,τι είδαμε δεν, οι συζητήσεις που κάναμε δεν προχώρησαν. Πέρασε αυτό που ήθελε ή που θέλανε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι με αυτό το πράγμα κακό κάνουν σε εμάς τους Έλληνες αθλητές, γιατί εμείς θα είμαστε αυτοί που αύριο μεθαύριο θα εκπροσωπήσουμε την εθνική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε την εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και αλλά αν δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες και δίνουν βαρύτητα στους ξένους παίκτες, τότε η εθνική ομάδα δυστυχώς δεν θα είναι τόσο καλή όσο περιμένουν όλοι. Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.